primjera tijekvi sijama skrobani sa kezra za nije roda onma, to zimio sta bro, ja na mardosi kari te dinami i stanija, dorke da li pođa se mani koa vona, po bilo me na nije čavu me kad berio da ti me gali se sakosti, a raki ke na mardu i tisi na mahu me kala, o ti odromos se nastasio nijeke te aparedita to gorgotao, από τη ζωή των θρύψεων και της θυσίας. Ποιος μπορεί να γίνει μαθητής του Χριστού, να μαθητεύσει στο σχολείο της εν Χριστώ ζωής. Όποιος θέλει, μας απαντά ο Κύριος στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το σχολείο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Όποιος θέλει να εγγραφεί μπορεί να το κάνει, αρκεί να το θέλει ο ίδιος ελεύθερα και αβίαστα. Να έχει η προθυμία και η απόφαση σταθερή να γίνει ο καλός μαθητής αριστούχος. Αντιθέτως, όποιος δεν εγγραφεί είναι ανάξιος να εισαχθεί μετά τις προαγωγικές εξετάσεις της μελούσης κρίσεως της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Χριστός προσκαλεί όλους τους ανθρώπους, όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί το μη μας δέχει. Το πρώτο μάθημα που μας κάνει ο Χριστός στο σχολείο της εν Χριστώ ζωής είναι το μάθημα της αυταπαρνήσεως. Χωρίς αυτήν μας βρέχει δεν μπορείτε να προχωρήσετε στη μαθητεία σας αυτή. Εάν θέλουμε να γίνουμε καλοί μαθητές του Κυρίου, θα πρέπει να μάθουμε να απαρνούμαστε καθημερινά στα μάτια, παντοτινά τον εαυτό μας και τις επιθυμίες του. Να διακόψουμε κάθε φιλία και σχέση με το διεφθαρμένο παλαιόν άνθρωπο που κρύβουμε μέσα μας, να περιφρονήσουμε κάθε τι που αυτός επιθυμεί, τα πλούτη, τις τιμές, τις απολαύσεις αυτής της ζωής, να ξεγράψουμε όλα αυτά για πάντα, να μην έχουμε σε αυτά κανένα δικαίωμα. Το δεύτερο μάθημα είναι η πρακτική εφαρμογή του πρώτου. Εάν πραγματικά έχουμε πάρει την απόφαση της αυταπαρνήσεως, θα το αποδείξουμε στην πράξη πως, εάν μάθουμε καλά να σηκώνουμε το σταυρό μας, αυτό μας ζητεί ο Κύριός μας, ό,τι έκανε ο διδάσκαλός μας, ζητεί να κάνουμε και εμείς και να γίνουμε αληθινοί μαθητές του, να φτάσει η αυταπάρνησή μας μέχρι θανάτου. Θανάτου Χριστού και Δημοτικού, θανάτου Σταυρού. Όπως ο κάθε κατάδικος εθάνατος σταυρικός σήκωνε το σταυρό του μέχρι το σημείο της εκτελέσεώς του, έτσι και εμείς καθημερινά να σηκώνουμε το σταυρό μας με την απόφαση να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή και ώρα να πεθάνουμε. Να φέρουμε καθημερινώς μαζί μας ο καθένα μας το δικό του διαφορετικό σταυρό. Όχι βέβαια να φτιάχνουμε μόνοι μας κάποιον δικό μας σταυρό, αλλά να αποδεχόμαστε το σταυρό που ο διδάσκαλός μας καθόρισε για τον καθένα μας. Αυτός ξέρει ποιος μας ταιριάζει κατά τις εντοχές της επιδόσης μας. Αυτό σημαίνει η πρακτικότητα να έχουμε μέσα μας ακρόνητη την απόφαση να υποστούμε για τον Χριστό κάθε θλίψη και δοκιμασία, κάθε δασκαλία και στενοχώρια, κάθε πειρασμό που θα επιτρέψει ο Χριστός στη ζωή μας. Και αυτό όχι μόνο μια φορά, αλλά κάθε φορά, κάθε στιγμή και ώρα, ό,τι και αν μας κοστίζει. Όταν κλείσουν τα μάτια μας, θα γίνουν οι πρώτες εξετάσεις. Η ημερομηνία άγνωστη, η βαθμολογία θα εξαρτηθεί από το πόσο καλοί μας γίναμε, από πόσο αγωνιστήκαμε στη ζωή αυτή να μιμηθούμε τον διδάσκαλό μας. Θα μας εξετάσει τότε ο Χριστός. Οι ερωτήσεις είναι γνωστές, μα δίδονται. Ας τις θέσουμε ότι οι ίδιοι σε αυτούς μας πριν εμάς τις ρωτήσει ο Χριστός. Σπουδάσαμε το μάθημα της αυταπαρνήσεως και της θυσίας καθημερινά, χωρίς αντιδράσεις, διαμαρτυρίες, παράπονα, αγωγισμούς. Απαρνηθήκαμε τον εαυτό μας, σηκώσαμε το σταυρό μας με χαρά και προθυμία. Ανάλογα θα πάρουμε και τους βαθμούς μας,
Από αυτό θα εξαρτηθεί αν περάσουν εισαγωγικές εξετάσεις της Βασιλείας του Θεού. Διότι στενή πύλη και τεθειμένη οδός η απάγουσα εις την ζωή. Οι αριστούχοι μαθητές του ουρανού, οι άγιοι της Εκκλησίας μας, μας δίνουν με το παράδειγμά τους δύναμη και χάρη πολύ. Όμως το διαγώνισμα θα το γράψουμε εμείς, ο καθένας μας ό,τι γράψει, όσο γράψει μέχρι να πάρει ο Θεός από τα χέρια τα γραφτά. Εάν λοιπόν εμείς δείξουμε αδιαφορία και δεν ετοιμάσουμε την ψυχή μας για τις προαγωγικές εξετάσεις του ουρανού, η απώλεια θα είναι ανεπανόρθωτη, διότι οι εξετάσεις αυτές θα γίνουν μια φορά, δεν θα υπάρξουν επαναληπτικές, λέγει σχετικά ο Άγιος Ιερός Χρυσόστομος. Μήπως έχεις και άλλη ψυχή για να δώσεις ως αντάλλαγμα. Εάν χάσεις οτιδήποτε άλλο, μπορείς να το ανταλλάξεις. Όμως την ψυχή σου, εάν χάσεις, δεν θα μπορέσεις ποτέ να βρεις άλλη. Διότι είναι πλασμένη κατ' εικόνα Θεού. Είναι ακριβοπληρωμένη από Θεό με το πολύτιμο αίμα Του. Είναι πολυτιμότερη από το κάθε τι άλλο. Μη χάσουμε λοιπόν την μονό ακριβή αυτή η ψυχή μας, οι εξετάσεις πλησιάζουν. Ο Θεός